Αλλά ξεκίνα, πες το. Και είμαστε το Mad Girls, γιατί είμαστε και live εκπομπή, οπότε. Χωρίς τη Μαρία αυτή τη φορά. Κάντε like σελίδα του YouSmile.gr και σε όλες τις εκπομπές που έχουμε γενικά, τις βλέπετε εκεί πέρα, αλλά κυρίως στη σελίδα του YouSmile. Και μας βλέπετε live στο www.yousmile.gr κάθετος web tv. Και μας ακούτε στο www.yousmile.gr κάθετος player. Για να πω player για κάποιο λόγο. Αλλά δεν έχουμε τη μέρα να συνεχίσουμε μετά. Δεν πειράζει. Εγώ ξέρεις τι κάνω, Τι. Περιμένω τον Αύγουστο. Γιατί? Κάποιοι έρχονται νομίζω. Ξέρεις ποιοι έρχονται? Δεν μου. Η πλασίμπο. Μπράβο. Θες να σου διαβάσω ένα θέμα για τους πλασίμπο. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι την Παρασκευή 8 Αυγούστου του 2014 οι πλασίμπο επισκέπτονται την Ελλάδα για μια μοναδική συναυλία στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ειρήνης. Στο καλοκαιρινό λοιπόν event της χρονιάς, στο τελευταίο όροφο του σταδίου και με μια εξαιρετική θέα στη θάλασσα, η εμφάνιση των πλασίμπο φαντάζει ιδανική επιλογή για το συναυλιακό μας καλοκαίρι. Φαίνοντας λοιπόν στη μνήμη μας την αξέχαστη επίσκεψή τους στη χώρα μας. Θυμάστε πότε είχαν έρθει? Ούτε εγώ. Πώς, ναι. Α. Βέβαια λοιπόν την ιδανική φωνή του Μόλκο, αν το λέω καλά, και τις υπέροχες σκοτεινές συνθέσεις τους. Το συγκρότημα γνώρισε τεράστια επιτυχία, ενώ τα τραγούδια τους, τα πιο γνωστά τέλος πάντων, αγαπήθηκαν όσο... Το Every Human Every Me είναι τα αγαπημένα μου βασικά. Αλήθεια. Είναι αυτό που δηλαδή τους γνώρισε ουσιαστικά. Το ακούω συνέχεια. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πες μου για τη Μάιλι. Να σου πω, τι κάνει η Μάιλι. Κάθε συναυλία που δίνει η Μάιλι στο πλαίσιο της περιοδίας της φαίνεται να γίνεται είδηση για ξεχωριστούς λόγους. Όπως για παράδειγμα, αυτός και τούτος. Τώρα ήρθε η σειρά της Τάμπα. Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του τραγουδιού We Can't Stop, η pop star αποφάσισε να δείξει πόσο ευγενής είναι. Α, ναι. Φτύνοντας το κοινό της. Πολύ. Φτύνοντας το κοινό της, ακούτε, ακούτε. Και ποια ήταν η αντίδραση του κοινού? Φώναζε. Να χειροκροτήσει και να την αποθεώσει. Θα κατάγα σίγουρα μια ομπρέλα ή θα έφευγα. Βασικά θα έφευγα και θα ζήταγα τα λεφτά μου πίσω. Πάμε να ακούσουμε τραγουδιά. Να ακούσουμε το Do I Wanna Know που είναι τέλειο. Oh. Από Arctic Monkeys. Και Lana Del Rey, το Right. Και επιστρέφουμε. Mm-hmm. Επιστρέψαμε. Είμαστε τα δύο τα Mad the Girls. Ναι, το τρίτο το Mad the Girls. Όχι, είμαστε. Ακούσουμε τώρα Lana. Ακούσαμε Lana. Θες να μου πεις για τη Lana Del Rey? Δεν τα ξέρεις όλα. Τα ξέρω, αλλά κάνω ότι δεν τα ξέρω. Λοιπόν, η Lana Del Rey, βασικά το πραγματικό της όνομα, είναι Elizabeth Gulridge Grant. Και το ψευδώνυμο Lana Del Rey που την έκανε διάσημη ήταν ένα nickname που σκέφτηκε ο παραγωγός της μαζί με όλη τη μεταμόρφωσή της για να θυμίζει στάρ παλιού Hollywood. Πολύ έξυπνο. Μπράβο. Γεννήθηκε το 1986. Πόσο είναι δηλαδή? Με τα λίγα μαθηματικά που ξέρω, δεν ξέρω πόσο είναι. Ένα συνδυασμός της Starlet του Hollywood, Lana Turner, και του κλασικού μοντέλου της Ford, Del Rey. Ας το καλό. Είδες έξυπνο. Το κατάλαβα. Η ίδια λέει, δεν κατάλαβα που κολλάει. Το μοντέλο της Ford, τέλος πάντων, η ίδια λέει πως εμπνέεται από την Britney Spears και τον Eminem. Μεγάλη της λατρεία που προσπαθεί να ενσωματώσει τα κομμάτια της, η hip hop, που δεν το καταφέρνει. Στα 18 της, δηλαδή το 2004, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και τραγουδούσε σε πιάνο μπαρ και ανοιχτά καραόκια, ενώ μία περίοδο ζούσε σε ένα πάρκινγκ με δροχόσπιτα στο κάποιο. Α, New Jersey. Παρότι προέρχεται από πλούσια οικογένεια που εν τέλει χρηματοδότησε αδρά το όνειρό της, μόλις κατάλαβαν ότι ίσως και να τα καταφέρει. Η Liz Grant δεν ήταν πάντα το κορίτσι. Liz, με τα φουσκωμένα sexy heels. Καλά το Elizabeth. Ναι, τα ανωδικά φρύδια, τη γαλλική μητούλα και το Boho Grand's Vintage Steel. Μια περιήγηση την παραπάνω γκαλερί θα μας θυμίσει ότι με μανία προσπαθεί να μας κάνει να ξεχάσουμε. Παρ' όλα αυτά, είναι η λατρεία της Παναγιώτας και την αγαπάμε. Το δεύτερο λοιπόν στούντιο άλμπουμ της Born to Die ξεπέρασε τις 1 εκατομμύριο πωλήσεις στις ΗΠΑ. Παράλληλα λοιπόν το Born to Die βρίσκεται στο top του Billboard για 112 συνεχόμενες εβδομάδες. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν βαριόντουσαν να τις μετράνε? Όχι. Μία εβδομάδα, δύο. Οι μερολόγοι και σβήνουν κάθε μέρα. Όχι. Πάμε όμως στα δικά μας τα παιδιά. Κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ των Ονειράμα, Μεθυσμένο Τατουάζ. Το μεθυσμένο τατουάζ ακολουθεί τη λογική ενός βινιλίου και οριοθετεί τα τραγούδια σε δύο πλευρές. Η side A, η πλευρά πρώτη, που χαρακτηρίζεται... Άλλη Μαρία από εδώ.
από δυνατές κιθάρες και πολύχρωμα πλήκτρα, δημιουργώντας έναν εξελιγμένο ηλεκτρικό ήχο, ενώ η side B, πλευρά δεύτερη, έχει πιο ουσιαστικό unplugged χαρακτήρα, ναι, και έχει εμπλουτίσει με ξεχωριστό ηχόχρωμα του μπάντζο, του μαντολίνου, της ακουστικής κιθάρας και των εγχόρδων. Η Onirama, δίνοντας έμφαση στην παραγωγή και το sound τους, του νέου τους δίσκου, συνεργάστηκαν με τον καταξιωμένο νεοζηλανδό μουσικό παραγωγό Greg Haver, ο οποίος έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς, όπως τον Tom Jones, καθώς και με μια ομάδα διακεκριμένων συνεργατών στην Ελλάδα για την ηχογράφηση του δίσκου, την Αγγλία για τη μίξη του δίσκου και την Αμερική για το mastering του άλμπουμ. Τέλος, η νέα δισκογραφική δουλειά με δυσμένο τατουάζ περιλαμβάνει σπουδές συνεργασίες με τη διαχρονική Ελπίδα, την υπέροχη Ηγό, τη σπάνια Άννα Παναγιωτοπούλου, την παιδική χοροδία Ροζάρτ, αλλά και μια μοναδική συνύπαρξη στο ανατρεπτικό τραγούδι Κανονικός με το Σταμάτη Κραουνάκι. Σε αναπάντεχο ρόλο ράπερ και στίχο με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Κυκλοφόρησε όλη τη δισκοπολία και τα ψηφιακά καταστήματα δίσκων από την Mino CMI. Θα σας πω το, για το τέταρτο σινγκ της Miley Cyrus. Αφού λοιπόν το αποφάσισαν πλέον πως το Adore You, το τελευταίο του τραγούδι, δεν θα πάει ψηλότερα από την 21η θέση του Billboard, η Miley λοιπόν και το team της προχωρούν στο τέταρτο τραγούδι, το νούμερο 4. Γιατί? Θα το λέγεται 4x4, μάλιστα, μιας και ταιριάζει και ο τίτλος. Α, και καλά, το τέταρτο τραγούδι 4x4. Όποιος ζει στη Νέα Υόρκη, Παναγιώτα που πηγαίνω έρχεται Hollywood, Νέα Υόρκη, Αθήνα, και μεταμορφώνεται, και όχι και μορφώνεται, τι μεταμορφώνεται, και μορφώνεται στο Skidmore College χαλώντας χρήματα των γονιών και κάνοντας φοιτητική ζωή, είναι πολύ τυχερός. Δεν θα το έλεγα. Όχι διότι περνάει διασκεδαστικά και ανέμελα, αλλά επειδή έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα καλοκαιρινό μάθημα κοινωνιολογίας για τη Miley Cyrus. Και καλοκαιρινό και δεν θα μας αφήσει ποτέ σε ησυχία. Και καλοκαιρινό είναι δυνατόν. Θα το στείλω και κοπές μου για να πάω να κάνω μάθημα τη Miley. Ο τίτλος του μαθήματος είναι The Sociology of Miley Cyrus. Race, Class, Gender and Media. Υπό την υποπτία της καθηγήτριας Καρολίν Σερνόφ, σύμφωνα με το flyer που κυκλοφορεί online, το μάθημα θα εξετάσει το φαινόμενο Miley και την ταυτότητά της στην pop κουλτούρα και τα mass media. From Disney Twin to Twerking Machine, Miley Cyrus has grown up in the public eye. Πόσο αγγλικά έχει, έχει κι άλλο. Trying on the discovering very different identities. Wow, on screen and off. Αναγράφεται και προκαλεί ενδιαφέρον, καθώς πολλοί θα θέλαμε να ακούσουμε και να διαβάσουμε όλα όσα πρόκειται να υποθούν. Όχι, εγώ θα ήθελα να δω τι θα πούνε. Θα μ' άρεσε να πάω, αλήθεια. Αλλά χωρίς να χαλάσω χρήματα. Τσαμπαζί. Ναι. Οκ, και από την Miley θα περάσουμε στους REC. Καμία σχέση βέβαια τον Οντάδο, αλλά δεν πειράζει. Το νέο single των REC που βρίσκεται ήδη στην κορυφή των επίσημων charts έχει πλέον το δικό του επίσημο remix. Δύο από τους ταλαντούχους Έλληνες παραγωγούς. Ο DJ Jimmy Noisy Boy και ο DJ Paris έβαλαν το χεράκι τους για να κάνουν το κενό των remix να παίζει ακόμη πιο δυνατά τώρα και στα club. Το τραγούδι συνεχίζει την ανωδική του πορεία και παραμένει για έκτη εβδομάδα στο top 5 των ραδιοφώνων στη χώρα, με το συγκρότημα να συνεχίζει με επιτυχία την περιοδία του σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, παίρνοντας για δεύτερη φορά παράταση στις ημερομηνίες των εμφανίσεών τους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, λέει. Θα πάμε να τα ακούσουμε. Να πούμε ένα μισό. Λέει υπέρ περίοδου, κάνε κάτι. Δεν θα κασμολογήσω. Όχι, δεν το λέει. Μια καρδούλα. Ένα something. Λυκούλη. Είχε πάρα πολύ καιρό να μας δει όμως, δεν έπρεπε. Έχουμε όμως και για το τέτοιο. Χριστούγεννα με την Τζέι Λο. Αχ, δεν το πούμε αυτό. Ας μην το πούμε. Μην το πούμε, γιατί δεν είναι και Χριστούγεννα τώρα. Ας το άλλο φορά. Έχουμε ναι. Καιρό. Έχουμε καλά, μέχρι να ξανάρθουν τα Χριστούγεννα, έχουμε πολύ καιρό. Η τύπη θα βγάζει άλμπουμ από τώρα για τα Χριστούγεννα. Πες μου και θα πάμε να ακούσουμε. Θα πάμε να ακούσουμε. Kings. Έχουμε πολύ. Με Μιχάλη Τσαουσόπλο, ναι, More Than Ever. Τέλειο, είναι το λίγο ακόμα. Τον Kings, αλλά το αγγλικό. Ρεκ, κενό. Και πάλι ρεκ, μοιράζω φιλιά. Πώς πάει. Δεν θυμάμαι. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να μπαρτάρουμε. Πάμε να χορέψουμε. Επιστρέψαμε, είμαστε τα MAD. Τα girls. Λοιπόν, θες να μας πεις για τη Σακύρα. Ναι. Για πες. Λοιπόν, ντύθηκε νύφη, παίρνει φωτιά, είναι που είναι hot, τρέχει στους κάμπους και χορεύει σε μία εκκλησία. Όλα αυτά τα κάνει η Σακύρα στο ολοκένουργιο βίντεο κλιπ
για το τραγούδι Empire, το δεύτερο σίγγλ από τα άλμπουμ Shakira που κυκλοφορεί ήδη ψηφιακά. Το ροκ τραγούδι θυμίζει κατά πολύ του ήχου των Coldplay. Ου, αντιγραφή. Και τον YouTube. Ωραία, εντάξει. Απλά εμπνεύστηκε από αυτού. Εντάξει. Και κέρδισε τι καλύτερε εντυπώσει από όλου όσοι τον άκουσαν το δίσκο, ναι, σε σημείο που σχεδόν επισκίασε το Can Remember to Forget You. Και τώρα. Θέλω να μου πει για τον Chris Brown. Chris Brown. Ο οποίο έβγαλε, ξέρω εγώ, βίντεο κλίπ ήταν από πόσο καιρό. Ναι. Αλλά ελπίζω να είναι ωραίο. Για να δούμε, λίγες εβδομάδες μετά την προβολή του teaser, ο Chris Brown κυκλοφορεί επιτέλους ολόκληρο το βίντεο κλιπ για το single του Lawyer, που κυκλοφορεί σαν single από το Δεκέμβριο. Δηλαδή έχουν περάσει μήνες και μήνες. Στο βίντεο βερσιόν του τραγουδιού συμμετέχουν οι rappers Lil Wayne και Tyga. Ενώ στο κλιπ εμφανίζονται οι Usher, όχ, δεν το ήξερα, Trey Songz και πώς λέγονται, Tidola Sign. Προφανώς δεν. Δεν το ξέρω. Το τραγούδι έχει μέχρι στιγμή το Loyal φτάσει στην 34η θέση του Billboard Hot 100. Και πάμε να δούμε και το βίντεο κιόλας. Και από τον Chris Brown θα περάσουμε στη Lady Gaga, που κυκλοφόρησε επιτέλους το βίντεο κλιπ για το τραγούδι της Guy. Μπορεί οι φήμες λοιπόν για τον ερχομό της στην Ελλάδα προς ίσως καλοκαίρι να μην έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Ωστόσο αυτό δεν μας εμποδίζει από το να απολαύσουμε το καινούργιο της βίντεο κλιπ. Μάλιστα, μετά τη 12λεπτή εκδοχή, η Lady Gaga κυκλοφόρησε και μια συντομότερη τετράλεπτη εκδοχή. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα απόσπασμα. Αμόρε, να είναι όχι, καλά. Ή όλο το βίντεο, δεν ξέρω. Πάμε να δούμε το βιντεάκι. Και θα σας πούμε τώρα για το Στέλιο Λεγάκι. Βγάζει καινούργιο βίντεο κλιπ για το καινούργιο τραγούδι. Πάμε να δούμε το teaser. Πάμε λοιπόν να δούμε και την Taylor Swift, αλλά όχι την κανονική Taylor Swift. Είναι μία που της μοιάζει. Και δεν θα πιστέψετε ποια είναι. Το έχουμε λοιπόν ψηλοπροσέξει. Όχι, δεν θα μαντέψει, το έχει διαβάσει. Το έχουμε λοιπόν ψηλοπροσέξει, η αλήθεια είναι, αλλά δεν μπορέσαμε να προσδιορίσουμε ακριβώς ποια μας θυμίζει η μία και ποια η άλλη. Το supermodel λοιπόν, Close και η superstar μουσικός τραγουδίστρια Taylor Swift μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό, εμένα δεν μου φαίνεται. Και όσο περνά ο καιρός, οι ομοιότητες πληθαίνουν. Το ύφος, τα φρύδια, το σχήμα του προσώπου και μια μικρή διαφορά στα χείλη. Για να μην αναφέρουμε το στυλ των βραδινών ρούχων που επιλέγουν. Και οι δύο τους επίσης είναι εξαιρετικά ψηλές, αδύνατες και ταλαντούχες. Copy paste. Η Taylor λοιπόν θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μοντέλο. Το μοντέλο λοιπόν, το supermodel, τραγουδάει και... Σόβρα, τραγουδάει. Δεν το ξέρω. Βασικά δεν έχω ακούσει κάτι. Τραγουδάει λοιπόν και είναι χορεύτρια παραδοσιακών Ιρλανδέζικων χωρών. Θα σας πω για το παπούτσι του Μπίμπερ, αν είναι πού δυνατόν. Ναι, πού ναι, θα το δεις μετά. Το βρήκα καλέ. Το παπούτσι λοιπόν του Τζέστιν Μπίμπερ βγαίνει σε δημοπρασία για να μιλήσει. Νομίζω ότι θα έλεγε χάθηκε και πήγα να μπορεί στο χτωπού του. Ναι. Θες, στην παντομήμα. Ένα μικρό κορίτσι που πάσχει από εγκεφαλική παράλυση πρόκειται να βοηθήσει εν μέρη από τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν μετά τη δημοκρασία ενός παπουτσιού του Τζέστιν Μπίμπερ. Το κοριτσάκι είναι 18 μηνών και εξαιτίας της ασθένειάς της δεν μπορεί να περπατήσει. Μια φίλη της οικογένειας σκέφτηκε ότι θα μπορέσει να συγκεντρώσει έστω και ένα μέρος των χρημάτων που απαιτούνται για την επέμβαση, βγάζοντας σε δημοπρασία ένα παπούτσι του pop star που κατάφεραν να αποκτήσουν τα παιδιά της κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας. Τι ημέρα είναι αύριο? Αύριο λοιπόν. Καλά, μπράβο ρε Ειρήνη. Αύριο λοιπόν είναι η Κυριακή και πιστεύουμε να είστε. Εσύ τρομα, βλέπεις. Να είσαι μία από τις 300 τυχερές που θα μπορέσουν να δουν τους Boys and Noise στην συναυλία που θα κάνουν για να ευχαριστήσουν όλες τις fans τους. Και επίσης, εκτός από τους Boys and Noise. Μας και 600 είναι ουσιαστικά. Ουσιαστικά ναι, αλλά εντάξει. Ναι. Τυχερές είναι αυτές που κέρδισαν ναι, διαφορά με 300, απλά μπορούν να πάρουν και μια φίλη τους. Μπράβο, Ρίνε, τα ξέρεις μαθηματικά, μπράβο. Καλά, είμαι λοιπόν, εκτός από τους Boys and Noise, μπορείτε να δείτε στην συναυλία, θα δείτε και τους άλλους 5 που έχουν βγει από την audition να που είχαν κάνει. Θα ακούσουμε Kings ξανά, για μια φορά, αλλά είναι με την άλλη τραγουδίστρια, όχι με την Αντωνέλα. Αυτοί και η Ρέκα αλλάζουν τραγουδίστριες σαν τα πουκάμισα. Σαν τα πουκάμισα. Και Other View, What You Want. Tell me what you want. Που βγάζουν και καινούργιο τραγούδι. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε και όσοι δεν το ξέρετε, το μαθαίνετε τώρα, ότι την 5η 3 Απριλίου. Κομπάνισε το μας λίγο ακόμα, βάλτε εκεί σε κάθε. Την 5η φίλη Ειρήνη, 3 Απριλίου. Εγώ ξέρω που θα είμαι, λογικά. Πού? Στο Madwalk. Εγώ ξέρω που θα είμαι, σίγουρα.
Στην Καλαμάτα. Πάμε να δούμε λοιπόν τη Βίκυ Καγιά, η οποία θυμάται τις αγαπημένες της στιγμές. Λίγες μέρες λοιπόν πριν το Mad Walk by Coca-Cola Light, η Βίκυ Καγιά, με τη φρενιά του δεξιού στο χέρι. Όχι, καλό, γιατί μιλάμε για Mad Walk. Μιλά στην κάμερα του Mad. Το Mad Walk είναι ο αγαπημένος θεσμός που ενώνει τη μόδα και τη μουσική. Έρχεται για τέταρτη συνεχή χρονιά στο εκθεσιακό κέντρο, ο οποίος είναι ένας καινούριος χώρος που γίνεται το Mad Walk, Metropolitan Expo, που είναι νομίζω στην Κηφισίας, αν δεν κάνω λάθος. Λίγες μέρες πριν το λαμπερό event, η διευθύντρια του Fashion Workshop, Βίκυ Καγιά, μιλάει στην κάμερα του Mad και για τις αγαπημένες της στιγμές στην πασαρέλα του Mad Walk. Τους Έλληνες σχεδιαστές που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό, αλλά και τις πρώτες εικόνες από τον χώρο της μόδας. Πάμε να δούμε το βίντεο. Και από την Βίκυ Καγιά, πάμε στη Μέρη Σινατσάκη. Η οποία θα το παρουσιάζω και φέτος. Ναι. Καλά. Καλά, είσαι θεά. Είμαι διαβασμένη σήμερα. Μπράβο, καμάρι μου. Η Μέρη Σινατσάκη, λίγες μέρες πριν τη μεγάλη μέρα, μίλησε στην κάμερα του Mad για τις αγαπημένες εμφανίσεις των stars στο Mad Walk, τους αγαπημένους της ξένους σχεδιαστές, καθώς και αποκάλυψε ποιες θεωρεί ως τις πιο καλοντημένες Ελληνίδες. Πάμε να δούμε το βίντεο και αφού θα δούμε το βίντεο, θα δούμε Demi featuring 1550, θα δούμε Playmen και Έλενα Παπαρίζου στις εμφανίσεις τους στα Mad Walk. Πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο με την Σινατσάκη και τα υπόλοιπα τρία βίντεο με τις εμφανίσεις των αγαπημένων μας καλλιτεχνών στα Mad Walk και επιστρέφουμε. Πάμε να δούμε βίντεο. Να δούμε Demi, Demi 1550, το «Κι αν προσπαθώ» με το «When we stand together». Πες να λες φραγουσίες, έχω τίτλους. Θα δούμε επίσης Playmen featuring Courtney Parker, «Breaking Me Up». Και θα δούμε Έλενα Παπαρίζου στο... Πόσο μ' αρέσει. Πόσο μ' αρέσει. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Κάντε like στη σελίδα του youSmile.gr σε όλες τις εκπομπές του youSmile. Και όλα στη δικιά μας εννοείται πρώτη-πρώτη. Λέκα κάνω. Προφανώς έχουν κάνει. Ναι, λέγε, λέγε. Και μας βλέπετε στο www.youSmile.gr κάθετος web TV. Και μας ακούτε στο www.youSmile.gr κάθετος player. Αλλά γιατί να μας ακούτε και να μην βλέπετε? Γιατί να χάνετε αυτή την ομορφιά? Η Μαρία λείπει, οπότε τώρα ταιριάζει. Ναι, okay. Εντάξει. Λοιπόν, καλή συνέχεια ό,τι και αν κάνετε. Να και να χάνετε καλά, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην. Με ποιο θες να κλείσουμε, ποια τραγούδια θέλεις? James Arthur, Get Down. Και Boys and Noise. Boys and Noise, γιατί είναι αύριο. You smile. You smile. Είσαι παιδί που χρειάζεται βοήθεια? Ξέρεις κάποιο παιδί που έχει ανάγκη να το βοηθήσουν? Υπάρχει μια γραμμή που γίνεται σύνθημα βοήθειας για κάθε παιδί. 1056. Εθνική γραμμή SOS από το χαμόγελο του παιδιού. 1056. Μπορείς να καλέσεις ανώνυμα και δωρεάν όλο το 24ωρο, κάθε μέρα.